Το ΚΚΕ είναι αυτή η συνεπής δύναμη που δεν κρύβεται. Έχει πρόγραμμα και στόχο την πραγματική αλλαγή στην εξουσία. Με κυρίαρχη την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτό που λέμε εμείς ο σοσιαλισμός. Για μας είναι καθαρό πως η εξουσία βρίσκεται πραγματικά σε αυτόν που έχει την οικονομία στα χέρια του. Και πως μια πραγματικά φιλολαϊκή διακυβέρνηση απαιτεί να μπορείς να έχεις τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στα χέρια σου. Να έχεις κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό, έτσι ώστε όλες οι δυνάμεις της οικονομίας να δουλεύουν ενιαία, αρμονικά, σαν ορχήστρα, που έχουν κοινό σκοπό την ικανοποίηση των ολοένα και διευρυνόμενων σύγχρονων αναγκών. Με μια τέτοια εξουσία δεν θα αναγνωρίσει, για παράδειγμα, το χρέος που γιγαντώθηκε για να σωθούν οι τραπεζίτες και το κεφάλαιο. Θα το διαγράψει μόνο μερός, και αυτό στην ιστορία έχει ξαναγίνει. Μια τέτοια εξουσία θα αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα της οικονομίας του τόπου μας, για να μην εξαρτάται η χώρα μας ακόμα και σε είδη διατροφής που ίδια μπορεί να παράγει. Γιατί είναι απαράδεκτο να έχουμε τις πρώτες ύλες, τη γη, το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, για να αναπτύξουμε κρίσιμους κλάδους και όλα αυτά να θυσιάζονται στο ζύγι του κέρδους για τους λίγους. Γιατί είναι απαράδεκτο ένας νομός σαν τις Σέρες που έχει πλούσια γη, έμπειρους αγρότες και κτηνοτρόφους, να περιορίζει την παραγωγή του στη βάση της κοινής αγροτικής πολιτικής και των απαιτήσεων του κεφαλαίου, που εισάγει αμφίβολης ποιότητας προϊόντα, ακόμα και γάλα. Γιατί είναι απαράδεκτο να εισάγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που μπορούσαμε να παράγουμε στον τόπο μας, να ξεριζώνουμε τα τέφλα, να κλείνουμε το εργοστάσιο ζάχαρης και να εισάγουμε ζάχαρη, γιατί έτσι το επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας την Πολωνία απέναντι στη Ρωσία. Αυτή ήταν η στρατηγική της κοινής αγροτικής πολιτικής για τη ζάχαρη. Γιατί είναι απαράδεκτο να φυτρώνουν σαν τα ραδίκια οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά χωρίς σχεδιασμό, με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και το ρεύμα να γίνεται ακόμα ακριβότερο με τα τέλη της πράσινης ενέργειας, ενώ παράλληλα να έχει καταληφθεί πιο φιλική στο περιβάλλον η υδροελεκτρική ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και στη γεωργία. Γιατί είναι απαράδεκτο στο 2022 να είμαστε στο έλεος καιρικών φαινομένων, πλημμύρων που ονομάζονται ακραία φαινόμενα, ενώ έχουν γίνει πλέον επαναλαμβανόμενα εδώ και μια δεκαετία στον νομό μας. Πετώντας τον μπαλάκι, μια η κυβέρνηση στην περιφέρεια, μια η περιφέρεια στους Δήμους και πάει ντουμπαλί. Όπως απαράδεκτο είναι να μην έχουν ελεγχθεί ούτε τα δημόσια κτίρια στη χώρα μας σε περίπτωση σεισμού και να περιμένουμε κάνοντας το σταυρό μας τον επόμενο σεισμό. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο από άλλο νομό, εδώ δεν έχουμε κάνει αντίστοιχη συζήτηση, πρέπει να κάνουμε. Όταν θα γίνει ένα σεισμός, θα πρέπει ορισμένες βασικές υποδομές να είναι αλόβητες, πέρα από τα σπίτια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πέσει πυροσβεστική. Στην Ξάνθη, η πυροσβεστική είναι το πρώτο κτίριο που θα πέσει. Κοινώς όλη η υποδομή που θα πρέπει να λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει για να στηρίξει τον κόσμο. Λέω ορισμένα στοιχεία για να καταλάβουμε τι θα πει έλεγχος ακόμα και στα δημόσια κτίρια που δεν υπάρχει συλλογή φυσικά του κέρδους. Γιατί το ΚΚΕ, για το ΚΚΕ και την αντίληψή του για την εξουσία, ανάπτυξη σημαίνει πρώτα απ' όλα προστασία της ίδιας της ζωής του λαού μας και της περιουσίας του. Σημαίνει ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με ένα πλήρως ελεγχομένο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας με κέντρα υγείας που θα έχουν όλες τις ειδικότητες. Που δεν θα υπάρχει ένας γιατρός για χιλιάδες ασθενείς, όπως προώθησε τόσο τώρα η Νέα Δημοκρατία, όσο το ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν. Γιατί σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας στο νοσοκομείο πρέπει να λειτουργεί με όλο το προσωπικό. Να μην συζητάμε ότι θα υπάρχει ένας αναισθησιολόγος στις ΣΕΡΕΣ ή να μην γίνονται χειρουργία λόγω αναμονής. Αντίθετα, να συγχρονιστούν τα οργανογράμματα καλύπτοντας σύγχρονες νέες ανάγκες, ειδικότητες και τομείς που αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο. Είναι για παράδειγμα σήμερα παράδειγμα να υπάρχουν. Να ανακαλύπτονται, να υπάρχει αύξηση σε αυτοάνωσα νοσήματα, να μην υπάρχει θετικότητα ρευματολόγου σε ολόκληρου δομείου, να, για παράδειγμα, να πληρώνει όλο και περισσότερο ένα ζευγάρι για την εξωσωματική πανάκριβα από την τσέπη του, οι κοινωνικέ υποδομέ για ιδιαίτερε παθήσει όπω είναι η άνοια να είναι ανύπαρκτε ή να είναι ιδιωτικέ και πανάκριβε, οι υποδομέ αποκατάσταση να μην υπάρχουν κυριολεκτικά παντού ή όπου υπάρχουν επίση να μην μπορεί να τι πληρώσει. Και αυτά γιατί τα ζουν χιλιάδε οικογένειες και είναι μεγάλα εργατικά λαϊκά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουν και προσπαθεί να τα λύσει ο καθένας μέσα στην οικογένειά του.